Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κόνσεπτ των αρχείων, το οποίο είναι το εξή. Ότι ενώ μέχρι τώρα αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε και να γράφουμε χήμα στο αρχείο, και επίση μάθαμε πώ να διαβάζουμε ένα-ένα τα στοιχεία του αρχείου και να μετακινείται ο δρομέα, θα λέγαμε, σηριακά. Τώρα θα πάρουμε δύο εργαλεία με τα οποία θα μπορούμε να πηγαίνουμε και να γράφουμε όπου γουστάρουμε. Εντάξει, σαν να κάνουμε δηλαδή τυχαία προσπέλαση στο αρχείο έτσι όπως κάνουμε και με το Word δηλαδή, που στο Word πηγαίνουμε και βάζουμε το εκεί που θέλουμε και αμέσως μετά πηγαίνουμε και κάνουμε κάποιο γράψιμο. Λοιπόν, τώρα κάθε αρχείο που έχουμε ανοίξει, να πούμε μερικά εισαγωγικά, έχει μεταξύ άλλων στη δομή file και το δρομέα που δείχνει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και στο σημείο αυτό θα γίνει το επόμενο διάβασμα ή γράψιμο. Έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε αυτό το δρομέα ώστε να ελέγχουμε σε ποιο σημείο του αρχείου θα γίνει το επόμενο διάβασμα ή γράψιμο. Αυτή τη λειτουργία μα ενδιαφέρει λοιπόν. Να μπορούμε να πη, λέμε στο δρομέα πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί και υπάρχουν τρει ενέργειε τι οποίε μπορούμε να κάνουμε μέσω συναρτήσεων που μα δίνονται. Πρώτον, να γυρίσουμε το δρομέα στην αρχή του αρχείου, να κάνουμε τη rewind, μετά μπορούμε να πάρουμε την τρέχουσα θέση του δρομέα με την εφτέλ, όταν λέμε να πάρουμε την τρέχουσα θέση, σε έναν αριθμό δηλαδή, θα έχει έναν αριθμημένο τρόπο προκειμένου να μετράει σε ποια θέση βρίσκεται ο δρομέα και να μετακινήσουμε το δρομέα σε μια θέση με τη συνάρτηση FSIC. Οι συνάρτησει αυτέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε αρχαίο όσο και σε διαδικά αρχεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συνάρτηση Rewind, η οποία τι κάνει, <coughs> δεν έχει επιστρεφόμενη τιμή, α, το μόνο το οποίο τη βάζουμε σαν όρισμα είναι το δείκτη στο αρχείο και αυτό που κάνει είναι ότι επιστρέφει το δρομέα στην αρχή του αρχείου και έχει οριστεί στο STDO. Και αυτό που βλέπαμε στα προηγούμενα παραδείγματα ήταν ότι είχαμε το δρομέα στην αρχή του αρχείου, αρχίζαμε, διαβάζαμε, 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 μετακινείται ο δρομέας έτσι που πήγαινε συνέχεια προς τα δεξιά και αμέσω μετά, όταν έφτανε στο τέλο, τελειώναμε. Ε, τώρα έχουμε και μια συνάρτηση. Όποτε γουστάρουμε, μπορούμε να το πούμε rewind και ξαναξεκινάει πάλι από την αρχή. Να δούμε ένα απλό προγραμματάκι που κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουμε εδώ τι δηλώσει. Μα ανοίγω ένα αρχείο κειμένου. Και αμέσω μετά πηγαίνω και κάνω την εξή ενέργεια. Φοράει στον η μικρότερο του 5 ACNC, δηλαδή 5 φορέ. Τύπωσέ μου το χαρακτήρα που θα πάρει με FGC. Η FGC κάθε φορά που την καλεί σου επιστρέφει τον τρέχοντα χαρακτήρα του αρχείου, αλλά μετακινεί και το δρομέα μία θέση δεξιά. Οπότε αφού το κάνω αυτό το πράγμα πέντε φορές, σημαίνει ότι θα μου τυπώσει πέντε χαρακτήρες και ο δρομέας του αρχείο θα έχει μετακινηθεί πέντε θέσεις δεξιά. Πολύ ωραία. Να λοιπόν τώρα η rewind, το γυρνάω πίσω στην αρχή και αμέσως μετά πηγαίνω και τυπώνω όλο το αρχείο. Να το δούμε λοιπόν να τρέχει, απλά για να καταλάβουμε ακριβώς πως δουλεύει η Recruiting Αυτό το τεστ είναι το αρχιάκι που είχαμε φτιάξει πρώτο-πρώτο. Και παρατήρησέ το τώρα, αυτή η χαρακτήρεση αρχική είναι, που λεει μία 1G. Έτσι είναι, το M είναι 1, το I είναι 2, το α είναι 3, 4 στο κενό, 5 το G. Και άμεσω μετά, αφού κάνω rewind το αρχείο, αρχίζει πάλι και διαβάζει έναν από του χαρακτήρε μία γραμμή. Το σλασνί και από κάτω όλα την υπόλοιπη σειρά και τερματίζει με το καλό το πρόγραμμα. Πολύ συμπαθίζει λοιπόν η συνάρτηση rewind FP, προσθέτει μια λειτουργικότητα έξτρα. Και πάμε τώρα στη συνάρτηση FTEL, η οποία κάνει το εξή: Παίρνει σαν όρισμα. Τον δείκτης στο αρχείο και επιστρέφει ένα long ακέραιο. Και επιστρέφει συγκεκριμένα την απόσταση του δρομέα σε bytes από την αρχή του αρχείου. Τώρα, σε ένα αρχείο κειμένου, κάθε χαρακτήρα είναι και ένα byte, άρα κάθε διάβασμα που κάνουμε ενό χαρακτήρα, στην ουσία μετακινεί το δρομέα μια θέση δεξιά, αλλά υπάρχει και ένας αριθμός που το μετράει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, από 0 θα γίνει 1, θα γίνει 2, θα γίνει 3 κτλ. Εντάξει. Οπότε να επεκτείνουμε λίγο το προηγούμενο παράδειγμα, τα ίδια ακριβώς εδώ, και εδώ έχω βάλει και μία printf, η οποία printf μας λέει την τρέχουσα θέση του δρομέα, σλασνή εδώ, σλασνή εδώ, εντάξει, και ύστερα έχω ένα post, ένα position, το οποίο είναι επί της 100d, το οποίο τι είναι το επί της 100d, είναι το ftl το, επι... το, το οποίο θα μου επιστρέψει την τρέχουσα θέση του δρομέα, εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ αναμένω να μου επιστρέψει 0, γιατί η αρχή έχει τεθεί να είναι το 0, και μετά πηγαίνει και κάνει την ίδια δουλειά όπως πριν, δηλαδή διαβάζει 5 χαρακτήρες, οπότε αυτή η πώς αναμένω να μου επιστρέψει η FTEL το 5, μετά rewind το FP και εδώ πέρα πάλι περιμένω να μου επιστρέψει στο 0 και μετά διαβάζω όλο το υπόλοιπο αρχείο, φτάνει μέχρι το τέρμα και συνεπώς εδώ στο τέλος θα μου έχει μετρήσει πόσους χαρακτήρες διάβασε γιατί ο δρομές θα βρίσκεται στο τέλος του αρχείου. Λοιπόν, να πάμε να του ρίξουμε μια ματιά για αυτό το προγραμματικείο πάρα πολύ δυνατή και η συνάρτηση Eftel για να ξέρουμε που βρίσκεται ο δρομέας. Και πράγματι, εντάξει, όπως τα πούμε, το πώ είναι 0, έχει διαβάζει τους χαρακτήρες, αμέσως μετά το πώ γίνεται 5, κάνω το rewind και το πώ γίνεται 0, διαβάζει όλο το υπόλοιπο αρχείο και το πώ γίνεται ίσο με το 39. Αν μετρήσουμε όλους αυτούς τους χαρακτήρες και τους λασνή εδώ, θα τους βγάλουμε ότι είναι 39 όντω. Άρα, να, μια πανίσχυρη λειτουργία, Κοπανάω μια εφτέλ και αυτή η εφτέλ μου λέει, άκου να δεις, βρίσκεσαι στη θέση τάδε του αρχείου. Και πάμε και στην αρχή εφσικ η οποία αυτή κάνει όλη τη δουλειά, γιατί θα μεταφέρει το δρομέα στη θέση που απέχει offset bytes από την αρχή του αρχείου, για παράδειγμα. Δηλαδή, πηγαίνουμε και λέμε fsic, πήγαινε και βάλε το δρομέα, e, file, αστέρα και fp, στο το συγκεκριμένο αρχείο, τόσα bytes από ένα σημείο. Αυτό το σημείο, αν το βάλουμε να είναι αυτή εδώ η σταθερά, εντάξει, η αυτή η σταθερά τώρα έχει οριστεί και μέσα στην 2.h, δηλαδή ότι βάζουμε εμεί κοινικά, είναι ένα αριθμό. Είναι το 0 στην πραγματικότητα. Και 0 να βάλει, το ίδιο κάνει. Αν βάλει δηλαδή εδώ 0 και του πει 5, τότε αυτό σημαίνει ότι θα μετακινηθεί ο δρομέα 5 bytes από την αρχή στη θέση 5, αν θες δηλαδή του αρχείου. Υπάρχει και μπορούμε να το κάνουμε και από την τρέχουσα θέση του δρομέα, Φαντάσου δηλαδή ότι έχει ένα αρχείο μεγάλο εδώ και βρίσκεται ο δρομέα κάπου εδώ και θέλει να πα, για παράδειγμα, στην επόμενη εγγραφή. Για να πα στην επόμενη εγγραφή, θα πα και θα του πει μετακινήσου από την τρέχουσα θέση. Εντάξει, πόσα bytes. Ε, Τόσα bytes όσα είναι η εγγραφή. Και θα πάρει το δρομέα και θα τον μετακινήσει αμέσω μετά την τρέχουσα εγγραφή. Και επίση έχουμε και από το τέλο του αρχείου. Εκεί εννοείται ότι το offset το οποίο θα βάλουμε θα είναι αρνητικό αριθμό. Οπότε του λέμε, ας πούμε, μετακινήσου από το τέλος του αρχείου, μείον 50 θέσεις ε, και με τον τρόπο αυτό είναι σαν να του λέμε αριστερά. Ωραία. Η αρχή έχει τεθεί να είναι το 0, το ξανά πάμε με αυτό, έχουν οριστεί όλα αυτά στο studio.h, όπως και αυτές οι συμβολικές σταθερέ, οι οποίες αριθμητικώς, άμα δεν θέλουμε έτσι να τα γράφουμε και με γράμματα, παρόλο που είναι καλύτερα, είναι 0, 1 και 2 αντίστοιχα. Και αυτό εδώ το παράδειγμα είναι η συνάρτηση ευσύκ. Είναι μια πολύ σημαντική συνάρτηση. Θα δεις μόλις την καταλάβεις πόσο δυνατό εργαλείο είναι. Και επίσης θα καταλάβεις και με αυτό εδώ το παράδειγμα το πώς μπορείς να το χρησιμοποιείς για να κάνεις πραγματική διαχείριση του αρχείου. Βλέπουμε το παράδειγμα λοιπόν, έχω εδώ τα include, με ένα define, το struct point που θα δουλέψω με διαδικά αρχεία εδώ. Οι FC, FTL και Wind δουλεύουν και με αρχεία κειμένου και με διαδικά αρχεία με τον ίδιο τρόπο. Και αμέσω μετά πηγαίνω στη main μου, πάω και δηλώνω διάφορα κολοκύθια, εκ των οποίων και ένα struct point data, δηλαδή ένα αντικείμενο του struct, εντάξει. Και αμέσω μετά πηγαίνω και ανοίγω αυτό εδώ το αρχιάκι το οποίο το είχαμε φτιάξει νωρίτερα, που είχε διάφορα σημεία και το ανοίγω για, σε διαδική μορφή. Εντάξει. Διάβασμα σε διαδική μορφή. Πρόσεξε τώρα. Έτσι όπως το είχαμε κάνει εμείς, είχε... είχαμε κοπανίσει 10 σημεία, Οπότε του κοπανάω του λέω δώσε σημείο από το 0 έω το 9. Τώρα εμεί είμαστε ο χρήστη, εντάξει, οπότε μπορούμε να είμαστε πιο κοινικοί όσον αφορά την είσοδο. Θα τα βάλουμε σωστά, δεν θα το καταστρέψουμε το πρόγραμμα. Δώσε λοιπόν ένα σημείο από το 0 έω το 9. Και αμέσω μετά πάω και κάνω ένα σκανεύ και διαβάζω από το χρήστη το... αυτό το οποίο έβαλε. Εντάξει, πρόσκειξε τώρα. Αμέσως μετά, εδώ είναι όλο το zoom, πάω και κάνω ένα f και μετακινώ το δρομέα ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται η εγγραφή την οποία μας έβαλε ο χρήστης. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι το αρχείο, εδώ πέρα που πηγαίνω και το αποθηκεύω, Struct Points, Πώς είναι οργανωμένο. Πηγαίνει και έχουμε πάει και έχουμε αποθηκεύσει διαδοχικά εγγραφές τύπου Struct Point. Άρα λοιπόν έχω πρώτα την πρώτη εγγραφή, η οποία ξεκινάει από το byte 0. Εντάξει. Αν του βάλω FTL στην αρχή, είπαμε ότι είναι στο 0. Πρόσεξε τώρα, έχει δύο ακέραιες, σας υποθέσουμε ότι οι ακέραιοι πιάνουν 4 bytes στο σύστημά μου, οπότε 4 και 4, 8, συνεπώς στη θέση 8 θα ξεκινάει τώρα η επόμενη εγγραφή. Εντάξει. Μετά, στη θέση 16 του αρχείου θα ξεκινάει η επόμενη εγγραφή και ούτω καθεξής. Θα συνεχίσουμε με δύο τρόπο. 24 η επόμενη εγγραφή και δεν συμμαζεύεται. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι ο χρήστη θέλει να πάρει τη δεύτερη εγγραφή, αυτήν εδώ. Ωραία. Πρέπει να βάλει το 1, έτσι, το, έτσι έχουμε κάτι να ρίχνουμε. Θα βάλει το 1. Οπότε με την ευσύκα αυτή εδώ τι του λέμε. Πήγαινε και κάνει ευσύκ στο αρχείο. Ωραία. Και θα πα και θα ψάξει από την αρχή του αρχείου και θα μετακινήσει το δρομέα κατά τόσε θέσει. Πώ είναι αυτέ οι θέσει, είναι size of struct point, άρα δηλαδή 8 θα μα επιστρέψει αυτό τόσο χώρο πιάνει το Struct στη μνήμη, επί το I, όπου το I είναι το 1. Άρα λοιπόν θα πάει και θα μετακινήσει πράγματι το δρομέα ακριβώς στο σημείο αυτό. Και νομίζω μπορείς να κάνεις και τη γενίκευση στο μυαλό σου έτσι, δηλαδή φαντάσου ότι θέλει την εγγραφή 5, η εγγραφή 5 ξεκινάει στη θέση 5x8,40, Άρα πάμε μήπως και του λέμε που κανει από την αρχή και πήγαινε στη θέση πια 8 επί 5, 40. Άρα λοιπόν με τον τρόπο αυτό και έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι κάνουμε αρίθμιση από το 0, Όλα πηγαίνουν μια χαρά. Πανίσχυρη λοιπόν και η συνάρτηση f F6 Μπορούμε να κάνουμε πολλά πολλά πράγματα με αυτήν. Να το δούμε λίγο το προγραμματάκι και αυτό να τρέχει. Τώρα δεν έχω μπροστά μου το διαδικό αρχείο, δεν πειράζει όμω. Εντάξει, νομίζω συμφωνεί ότι όλα πάνε καλά. Του λέω δώσει ένα σημείο, το σημείο 4, και αμέσω μετά μα λέει το σημείο 4 έχει τι ενταγμένε 62-64. Εντάξει. Αμέσω μετά του λέω και άλλα πράγματα, την εγγραφή νούμερο 7, και μου λέει ότι το σημείο 7 έχει τις εταγμένες 61-91. Πάρα πολύ δυνατή λοιπόν η ευσύ και θα τη χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον βεβαίως στις ασκήσεις που θα κάνουμε μερικές πιο περίπλοκες διαχειρήσεις αρχείων.